Τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος, ειδικά στο γήπεδό τους, εμφανίζονται πολύ δυνατοί. Αυτό είναι το τρίτο σερί εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Γιάννη Πετράκη. Προέρχεται από δύο εμφατικές νίκες με 4-0 επί της Ουραγού Νίκης Βόλου και με 3-0 επί του Όφη. Και βέβαια θέλει και σήμερα το τρίποντο για να παραμείνει ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Εδώ η 11 που επέλεξε ο Γιάννης Πετράκης χωρίς κάποια έκπληξη. Με τον Βελίδη κατά τα δοκάρια, τον Στρούνα, τον Μιχαήλ, τον Μπέριο και τον Τζιμόπουλο στην τετράδα της άμυνας. Ο Τσουκαλάς με τον Λίλα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Δεξιά ο Τσάβες, αριστερά ο Ακώστα, ο Ήλιτς με τον Μανιά, το επιθετικό δίδυμο. Από την άλλη πλευρά δεν επιφύλαξε εκπλήξεις και ο Σάβας Πεντελίδης. Ίσως μόνο μια μικρή έκπληξη η συμμετοχή του Βαγγέλη Μάτζιου που επιστρέφει στην ενδεκάδα αντί του Αργεντινού του Σοτέλο. 4-4-1-1 για τον τεχνικό του Λεβαδιακού, με Σιφάκη, Γεωργιάδη, Μαχέρα, Κότσιο και Τομάς στην άμυνα, ο Ζήτο με τον Κονέ στον άξονα, δεξιά Ορτέγκα, αριστερά Μιλοσάβλεφ, ο Βούξεβιτς πίσω από τον μοναδικό προθυμένο, τον Βαγγέλη Μάτζιο, που ψάχνει από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος το πρώτο του γκολ. Δεν έχει σκοράρει ακόμα. Γενικά το σκοράρισμα είναι ένα πρόβλημα για την ομάδα της Λιβαδιάς, που προέρχεται από τρεις ισοπαλίες χωρίς τέρματα. Εκτός έδρας με την Καλονή και εντός με Πλατανιά και Πανετολικό. Εδώ τα πιτσιρίκια με την μπάλα του αγώνα. Στο ρεπορτάζ σήμερα είναι ο Γιώργος Μαρκόπουλος και ο Βαγγέλης Πίχας. Ενώ βλέπετε τους αναπληρωματικούς για τις δύο ομάδες, Σωτηρίου Χαρίσης, Γιάκος, Σκόνδρας, Κοροβέσης, Λόπες, Σαπαλίδης. Απ' την άλλη πλευρά Στρατιλάτης, Νικολακάκης, Μάγκας, Σωτέλο, Πρόιτς, Γκόμες και Μπορταγκαράι. Πάμε λοιπόν στους δύο συναδέλφους στον πάγκο να μάθουμε τα τελευταία νέα των δύο ομάδων. Αρχή με τον Γιώργο Μαρκόπουλο και τον πάγκο του Λεβαδιακού. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή μας με τον συνάδελφο. Σε λίγο θα ακούσουμε και τους δύο, και τον Γιώργο Μαρκόπουλο και τον Βαγγέλη Πίχα. Η παράδοση τώρα των αναμετρήσεων ευνοεί τον Παζιάννηνα. Σε 5 εντός έδρας αναμετρήσεις απέναντι στο Λεβαδιακό, μετρά 4 νίκες και μόλις μία ισοπαλία τον Νοέμβριο του 2009. Πάντως, οι 4 από τις 5 νίκες της ομάδας Ηπείρου είναι στη διαφορά του ενός τέρματος πλην της νίκης με σκορ 2-0. Το Μάρτιο του 2012. Ο Πας Γιάννηνα που είναι αίτητος στην έδρα του, μετρά 3 νίκες και 2 ισοπαλίες, έχοντας δεχτεί μόλις 3 γκολ στους νοσημάδες, έχει πετύχει σε αυτό το γήπεδο τα 12 από τα 14 τέρματα που έχει συνολικά στο πρωτάθλημα, δείγμα της δύναμης που προσδίδει στον Πας το γήπεδό του. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στον αγωνιστικό χώρο, να ξεκινήσουμε από τους γηπεδούχους, τον Βαγγέλη Πίχα και τον πάγκο του Παζιάννηνα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα, Μιχάλη, φίλες και φίλοι συνδρομητές. Από τον αγωνιστικό χώρο που, από ό,τι διαπιστώνουμε και με βάση την πολύ βροχή που έριξε χθες, καταιγίδα η οποία σάρωσε για περίπου 3 ώρες όλο τον ομό Ιωαννίνων με πάρα πολλά προβλήματα, έχουν φύγει σκεπές από σπίτια σε κάποια χωριά, πλημμύρισαν οι δρόμοι. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλά, με ηλιοφάνεια, με καλή θερμοκρασία και ευχόμαστε και με καλό αγωνιστικό χώρο για να δούμε ένα καλό μάτς. Ο Γιάννης Πετράκης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα εκτός του Γιώργου Ντάσιου, του αρχηγού, που τις τελευταίες ημέρες έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στη γάμπα που αντιμετώπιζε. Όμως πλέον είναι στη διάθεση του Γιάννη Πετράκη, αλλά δεν το συμπεριέλαβε σήμερα στην αποστολή για να του δώσει τη δυνατότητα να είναι πιο έτοιμο στο επόμενο μάτς. Και έτσι λοιπόν ο Γιάννης Πετράκης παρατάσσει την ίδια ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε το νικηφόρο αγώνα εδώ πριν από 3 μέρες απέναντι στον Όφη. Ακριβώς, η ίδια και απαράλλαχτη ενδεκάδα από τον Γιάννη Πετράκη. Ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Εδώ ο Ηλίας Κότσιος, ο αρχηγός για την ομάδα του Λεβαδιακού που έχει περάσει από τον Παζιάννη. Να πάμε και στον
φιλοξενούμενο, τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη, εδώ από τον αγωνιστικό χώρο και δίπλα στον πάγκο των φιλοξενούμενων του Λεβαδιακού. Εδώ που, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σημερινό παιχνίδι για την ομάδα του Λεβαδιακού, για το γεγονός ότι επιδιώκουν αφενός μεν να πετύχουν την δεύτερη φετινή τους νίκη σε αυτή την εμβόλυμη αγωνιστική. Αφετέρου θέλουν να ξεφύγουν πάση θυσία από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Γι' αυτό βλέπεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούν πριν το παιχνίδι. Έχουν μαζευτεί όλοι στην γραμμή του πλαγίου και θα δώσουν, έτσι όπως λέμε, τον όρκο για να πάει καλά το παιχνίδι και να φωνάξουν το σύνθημα υπέρ της ομάδας τους. Σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, ο φιλοξενούμενος Σάββας Παντελίδης, ο οποίος επιστρέφει εδώ στις ομάδες μετά από ένα χρόνο και δύο περίπου μήνες, όταν και έφυγε από τον ΠΑΣ Γιάννενα για να τον αντικαταστήσει ο Σάκης Τσιόλης, θέλει να πετύχει το δεύτερο τρίποντο και θέλει αυτό να γίνει και με καλή απόδοση στο σημερινό μάτς. Να πούμε ότι για αυτό το λόγο έχουν επιστρατευτεί κάθε είδους μέσα. Όπως παραδείγματος χάρη ότι σήμερα ο Λεβαδιακός θα φορέσει την τρίτη εμφάνισή του για το γούρι, έτσι, για να το δοκιμάσουν και αυτό. Και ο κύριος Παντελίδης, για να πάμε και στα αγωνιστικά, θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ματίας Σάντσες και του Άνταμ Πίντερ, του Ούγκρου. Όλοι οι υπόλοιποι οι προσφεριστές είναι στην διάθεσή του και ευελπιστούν να πάνε τα πράγματα καλά και να φύγουν με βαθμούς εδώ από το γήπεδο των Ιωνίων. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντική αναμέτρηση και για τους δύο, για διαφορετικούς λόγους. Όπως είπαμε, ο ΠΑΣ Γιάννενα, αν νικήσει, μπορεί να αναπροσαρμόσει τους στόχους του για τα καλά. Απ' την άλλη πλευρά, ο Λεβαδιακός ψάχνει πάση θυσία ένα θετικό αποτέλεσμα. Μία ομάδα που σπανίως φεύγει χωρίς σκυμμένο κεφάλι μακριά από το γήπεδό της. Εσχάτως στο φετινό πρωτάθλημα, το ίδιο γίνεται και στην έδρα της. Εδώ ο Μάτζιος περιμένει από αυτόν σήμερα ο Σάββας Παντελίδης καλή απόδοση και ίσως και το πρώτο του τέρμα. Εδώ και πάλι το φάουλ που κέρδισε από τον Αλβανό διεθνή του ΠΑΣ Γιάννενα, τον Άντι Λίλα. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Κονέ, όπως στα περισσότερα στημένα για την ομάδα του. Μπάλα περνά, είναι κόρνερ στα πρώτα δευτερόλεπτα από τον Τσουκαλά. Με τον Μαυροβούνιο, τον Σίμον Βούξεβιτς έτοιμο να το εκτελέσει. Έχει προωθηθεί και ο πανύψηλος Σαβιέ Τομάς. Εκτελεί χαμηλά ο Βούξεβιτς. Και πάλι κόρνερ που παραχώρησε ο Στρούνα. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Και πάλι εκτελεστής ο Βούξεβιτς. Αυτή τη φορά η μπάλα παίρνει ύψος, απομακρύνθηκε από τον Τσουκαλά. Ο Τσάβες, καταπληκτική κατάσταση στο εφετινό πρωτάθλημα. Προσπαθεί να δώσει γρήγορο ρυθμό στην ομάδα του. Η τελική πάσα καταλήγει στα χέρια του Σιφάκη. MVP, όπως σωστά μου λέει και ο Βαγγέλης Πίχας της προηγούμενης αγωνιστικής, δικαιολογημένα. 4 γκολ και 2 ασίστ. Συνολικά, εφέτος. Μπράνα Ιλίτς. Με τον Ορτέγκα να του αποσπά την μπάλα. Καλή αμυντική προσπάθεια από τον Ισπανό. Θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Μπαλιά του δεν είναι καλή. Απευθείας πλάγιο. Την αφήνει να κυλήσει ο άντρας Στρούνα. Διεθνής Σλοβαίνος. Έγινε το λάθος. Ο Μάτζιος στα χέρια του Βελίδη. Και από εκεί στον αρχηγό, τον Μιχαήλ. Ο Τσάβες δεν μπορεί να τροφοδοτήσει τον Στρούνα. Μιλοσάβλιεφ με καλούς τεχνίτης. Ορτέγκα. Γεωργιάδης. Ετοιμάζει μια σέντρα. Κανένα πρόβλημα.
για τον Τζιμόπουλο. Στρούνα. Κίνηση του Τσάβες. Αυτόν προορίζονταν η πάσα. Κονέ. Και με Ζήτο. Ωραία κίνηση από τον Αφρικανό. Εκεί δεν υπάρχει συμπαίκτης του, δεν ήταν ο Ορτέγκα. Μπάλα απευθείας πλάγιο. Πας Γιάννα που διαθέτει μια από τις καλύτερες άμυνες του πρωταθλήματος. Έχει δεχτεί μόλις 8 γκολ, η τέταρτη καλύτερη επίδοση μετά την Καλονή, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Στρούνα άφησε στην παλιά, πολύ κακή. Εδώ ο Μπράνα Ήλιτς. Αυτές οι μακρινές πάσες θέλουν να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα του Ήλιτς οι συμπαίκτες του. Ζήτω. Προσπαθεί ο Ορτέγκα, ο Μιχαήλ, μένει στη φάση ο Τσάβες, επιμένουν οι φιλοξενούμενοι, ο Μάτζιος αλλάζει κατεύθυνση, σουτάρει η κόντρα και τρίτο κόρνερ για την ομάδα της Βιωτίας που προσπαθεί να παίξει επιθετικά σε αυτά τα πρώτα λεπτά, να ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Εδώ και πάλι το σούτ, την μπάλα κόντραρε πάνω στον Λίλα και πάλι ο Βούξεβιτς εκτελεστής στο τρίτο κόρνερ σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά για την ομάδα της Βιωτίας. Τελεί και πάλι στο πρώτο δοκάρι, προσπαθεί ο Τωμάς, έλα ξεφύγει, μπάλα στην αγκαλιά του Βελίδη, δεν ευνηδιάστηκε από την προσπάθεια του Γάλλου στόπερ. Θέλει να δώσει συνέχεια γρήγορα στο παιχνίδι. Τσάβες. Πλάγιο. Αυτή την υπερπροσπάθεια από τον 27χρονο Αργεντινό. Ο Τσάβες που χτίζει ένα προσωπικό ρεκόρ. Συνολικά έχει πετύχει 7 τέρματα στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παζιάννα. Σε κανένα από αυτά δεν έχασε η ομάδα του. Μετρά 5 νίκες και μία ισοπαλία. 6 τα μάτς γιατί με τον Όφη είχε πετύχει 2 γκολ. Βούξεβιτς. Συνδετικός κρίκος μεταξύ άμυνας, μεταξύ κέντρου και επίθεσης. Η σέντρα από τον Γεωργιάδη. Και αυτός έχει περάσει από τον Παζιάννηνα. Δεν μπόρεσε να βγάλει την σέντρα. Ο Τσάβες. Δεν ξεπέρασε τον Κονέ. Εδώ ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός. 7 λεπτά παιχνιδιού. Πάμε στον Βαγγέλη Πίχα. Μια ιστορική αλλαγή που συνηθίζεται στον ΠΑΣ. Ο Ακώστα ήρθε πλέον δεξιά μπροστά από τον Στρούνα και από την άλλη πλευρά πήγε ο Τσάβες. Βλέπει ο Γιάννης Πετράκης ότι η ομάδα του Λεβαδιακού προσπαθεί να αναπτυχθεί από τα άκρα και διαμορφώνει λίγο και τη διάταξη της ομάδας του με πρόσωπα. Δηλαδή με τον Ακώστα από εδώ να δυναμώσει περισσότερο την πλευρά μπροστά από τον Στρούνα. Μάλιστα. Ο Στρούνα για τον Ήλιτς. Έχασε από τον έμπειρο τον Κότσιο, δεν μπορεί ο Βούξεβιτς. Ορτέγκα περιμένει στα άκρα ο Μάτζιος. Έχασε χωρίς φάουλ ο Ισπανός. Τον Λίλα. Τσάβες. Ακώστα. Ο Στρούνα. Ωραία για τον Μπράνα Ήλιτς. Αυτός πιέζεται και αποφεύγει τον Μιλοσάβλεφ αναγκάζοντας τον Σέρβο σε φάουλ. Στημένη μπάλα λοιπόν για τους υπηρώτες. Με προηγουμένως η πτώση του Ορτέγκα ζήτησε φάουλ ο Ισπανός. Ένα το λεπτό. Στους Ζωσιμάδες παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Πας Γιάννα και Λεβαδιακό με τον Τσάβες
έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Μπάλα απομακρύνθηκε. Κέρδισε μια κόντρα ο Ορτέγκα. Μάτζιος. Γρήγορες επιστροφές από τους γηπεδούχους. Μιλοσάβλεφ. Με δύο αντιπάλους. Ορτέγκα. Κακή η σέντρα του. Απευθείας out. Εδώ. Ο Αρμίτσε Ορτέγκα. Της Ακαδημίας της Βαλένθια. Και ο Σάββας Παντελίδης, όπως έλεγε στο ξεκίνημα, ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Πέρσι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ήταν στον πάγκο του ΠΑΣ. Απολύθηκε τέλειο Οκτωβρίου για να αναλάβει ο Σάκης Τσιόλης. Και τελικά στα τέλη Ιανουαρίου ήρθε ο τωρινός προπονητής, ο Γιάννης Πετράκης. Στρούνα. Λαθασμένη μεταβίβαση. Ψάχνεται ακόμη στον αγωνιστικό χώρο ο Παζιάννινα. Ζήτω με χώρο. Βούξεβιτς. Έχει ανέβει ο Γεωργιάδης. Έτοιμος για την σέντρα. Τελικά το πλάγιο υπέρ του Παζιάννινα από το Μιχάλη Μανιά που γύρισε να βοηθήσει την άμυνά του. Εδώ και ο Γιάννης Πετράκης. Μανιάς από τους λίγους επιπλέψαντες στο περσινό ναυάγιο του Άρη. Και πάλι ο Ζήτω. Ο Κονέ. Χαμένη κόντρα. Υποφελήθηκε ο Τσουκαλάς. Δεν μπορεί όμως ο Τσάβες. Μιλοσάβλεφ. Ωραία απομάκρυνε ο Στρούνα. Ο Τσάβες θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Δεν μπορεί ο Ήλιτς να κοντρολάρει όπως θα ήθελε. Επιμένουν οι γηπεδούχοι με τον Τσάβες. Τσουκαλάς. Το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ψύχρεμα ο Τωμάς με το κεφάλι. Συνέχεια μπλοκάρει ο Μιχάλης Σιφάκης. 30χρονος μετά το πέρασμά του από το Βέλγιο και την Σαλερουά. Επέστρεψε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ατρόμητου και φέτος κάνει νέο ξεκίνημα με το Λιβαδιακό. Εδώ και πάλι τελευταία φάση. Γεωργιάδης. Ο Βούκτσεβιτς. Ωραία, Μαυροβούνιος. Μπαίνει μέσα ο Ορτέγκα. Το πλασέ με τα πόδια ο Βελίδης. Στην πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού στο 12. Από την εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Βούκτσεβιτς. Αποδέκτης της μπάλας ο Αρμίτσε Ορτέγκα. Ο Βελίδης με το δεξί πόδι διώχνει σε κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή λοιπόν του παιχνιδιού. Τέταρτο κόρνερ για τον Λεβαδιακό με εκτελεστή τον Ορτέγκα. Προσπάθησε ο Τωμάς. Μπάλα βγαίνει έξω και πάλι για τον Ορτέγκα. Έτοιμος για ένα νέο γέμισμα τελικά, επιχειρεί σουτ πάνω από τα δοκάρια του Βελίδη. Φιλόδοξη προσπάθεια. Κάποιες ανησυχίες εξέδρες από αυτό το ξέσπασμα του Λεβαδιακού. Τις δύο ευκαιρίες από τον Ορτέγκα. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Λοιπόν, αυτό το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή στον πάγκο του Λεβαδιακού είναι απόλυτη ευχαρίστηση από πλευράς Παντελίδη για το γεγονός που το πώς αντιμετωπίζουν οι παίκτες του το σημερινό παιχνίδι. Βλέπει περίσσιο πάθος, βλέπει δύναμη, βλέπει καλές ενέργειες και κάνα δύο ευκαιρίες οι οποίες έχουν δημιουργήσει μέχρι τώρα. Από την άλλη πλευρά, τους κάνει παρατηρήσεις όμως για το γεγονός ότι όταν γίνεται λάθος από κάποιον παίκτη, αυτομάτως ένας ή δύο ποδοσφαιριστές προσπαθούν να με διάφορες συζητήσεις που γίνονται εντός αγωνιστικού χώρου να τονίσουν το λάθος του συμπαίκτη τους. Αυτό δεν θέλει να γίνεται ο κύριος Παντελίδης, θέλει να έχουν το μυαλό τους μόνο στο παιχνίδι και όταν γίνεται λάθος με χειροκρότημα να επιφυμούν και όχι να κατακρίνουν τους συμπαίκτη τους. Μάλιστα, εδώ έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Λεβαδιακός που κυριαρχεί σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά του παιχνιδιού.
Εδώ και πάλι το φάουλ σε χέρι του Ακώστα. Το υπέδειξε ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Φάουλ σε καλή θέση γιατί ο Εμμανουέλ Κονέ είναι πολύ καλό στα στημένα. Λογικά θα επιχειρήσει να εκτελέσει απευθείας. Και όπως μιλάει ο Γιώργος Μαρκόπουλος να προσπαθήσει να σκάσει μπάλα πριν φτάσει στο βελίδι ώστε να έρθει η διαστήριο του τερματοφύλακας του Παζιάννα. Για να δούμε την επιλογή του Εμμανουέλ Κονέ. Η μπάλα βρίσκει στο τείχος. Τελικά σε συμπαίχτη του είναι out. Υπόδειξη του Σιδηρόπουλου. Εδώ και πάλι. Μπάλα βρήκε στον Κότσιο που είχε προωθηθεί. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Βελίδη. Πλάγιο από τον Δημήτρη Μαχέρα. Παίχτης από τις ακαδημίες της ομάδας ο 24χρονος. Στρούνα. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει ο Τσουκαλάς. Ο Βούξεβιτς στην άλλη πλευρά. Ο Μιχαήλ με το κεφάλι. Ακώστα. Πάμε στο Βαγγέλη Πίχα. Αλλάζει τη διάταξη της ομάδας ο Γιάννης Πετράκης με τον Λίλα να είναι αμυντικός χάφο, τον Τσουκαλά να είναι αμυντικός χάφο, αλλά δίπλα στον Κώστα που πήγε στον άξονα. Στην ουσία ο Τσουκαλάς με τον Ακώστα να παίρνουν πρωτοβουλία για να φτιάξουν το παιχνίδι του ΠΑΣ και ο Τσουκαλάς να βοηθά τον Λίλα και τον Μανιά να περνά από την άλλη πλευρά αριστερά. Μάλιστα. Προσπάθεια του Τσάβες για τον Ακώστα. Το σούτ από τον Μπράνα Ήλιτς. Καλή προσπάθεια από τον 29χρονο Σέρβο. Απειλή για πρώτη φορά ο Παζιάννας στο 16. Εδώ και πάλι προσπάθεια του Μπράνα Ήλιτς. Αρκετά μακριά τα δοκάρια του Σιφάκη. Σαβιέ Τομάς. Για τον Ηλία Κότσιο. Χαμηλά αυτός για τον Μάτζιο. Μαχέρας, ανοιχτό κοντρόλ. Έχασε. Συνέχεια Κονέ για τον Κότσιο. Τυφλή παλιά. Προσπάθησε ο Μπέριος. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι. Λάθη επιλαθών στην μεσαία γραμμή. Τσουκαλάς. Ωραία ο Κονέ. Μάτζιος. Περιμένει τους συμπαίχτες του να ανέβουν. Ζήτο. Βούκτσεβιτς. Νίκος Γεωργιάδης. Και πάλι πίσω για τον Τομάς. Νομίζω λίγοι θα περίμεναν ότι θα είχε τέτοια εξέλιξη αυτό το πρώτο 17 λεπτό με τον Λεβαδιακό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τον Μπάς Γιάννα σε θέση άμυνας. Βούξεβιτς. Γεωργιάδης. Και πάλι ο Μαυροβούνιος για τον Μεκέμε Ζήτο. Κονέ. Ορτέγκα. Γεωργιάδης. Τελική πάσα, υπάρχει offside. Υπόδειξη στον Μιλοσάβλεφ. Παρά τις διαμαρτυρίες του Σέρβου, εδώ ο Μιλοσάβλεφ. Βρέθηκε σε θέση 4. Υπόδειξη για offside. Εδώ ο Μιλοσάβλεφ. Ζήτω. Πολύ καλό στη μεσαία του γραμμή ο Λεβαδιακός. Μαχέρας.
Κότσιος. Τωμάς. Είχε παίξει με τον Ολυμπιακό Βόλο παλιότερα στην Ευρώπη το 2011. Δεν μπορεί να συνδυαστεί ο Μάτζιος με τον Μαχέρα. Εδώ 31χρονος. Στρούνα. Είναι το λάθος από τον Τσουκαλά. Ο Μαχέρας. Ωραία ο Μάτζιος. Δεν προλαβαίνει ο Μιλοσάβλεφ. Τσουκαλάς. Ο Στρούνα, ατομική προσπάθεια. Ανακόπτεται από τον Μεκέμε Ζήτο. Τσουκαλάς. Αλλαγή παιχνιδιού, δεν είναι καλή. Γεωργιάδης με χώρο. Παίρνει το φάουλ. Εδώ, δεξιός μπακ του Λεβαδιακού. Το φάουλ από τον Μανιά. Έξυπνο για να ανακόψει τη διαγραφόμενη αντεπίθεση του Λεβαδιακού. Και νέο φάουλ, αυτή τη φορά στον Βούκτσεβιτς. Τωμάς. Κότσιος. Μαχέρας. Ζήτο. Ψάχνει μια τελική πάσα. Προτίμησε τελικά τον Ορτέγκα. Και πάλι Ζήτο. Μιλοσάβλεφ με το στήθος. Απομάκρυνε ο Αλέξη Μιχαήλ σε ένα χώρο που κινείται ο Τωμάς. Συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο η ομάδα του Λεβαδιακού. Που είχε εκείνες τις δύο χαμένες ευκαιρίες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με τον Ορτέγκα. Ειδικά η πρώτη ήταν τετ-α-τετ του Ισπανού. Έσωσε ο Βελίδης με το δεξί πόδι παραχωρώντας κόρνερ. Συνέχεια της φάσης το σούτ του Ορτέγκα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του goalkeeper του ΠΑΣ. Λεβαδιακούς που είναι και πάλι στο προσκήνιο. Κλέβουν οι γηπεδούχοι με τον Τσάβες, τον Τσουκαλά. Θέλει να αναπτυχθεί γρήγορα. Με τον Μιχαήλ. Και πάλι λάθος. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Πάντως από τα παιχνίδια τα οποία έχω παρακολουθήσει εγώ μέχρι τώρα την ομάδα του Παζιάννενα είναι από τις ελάχιστες φορές που ομάδα τον έχει αναγκάσει να έχει παθητικό ρόλο μέσα στο γήπεδό του. Σίγουρα για όσους είχαν δει το Λεβαδιακό ήξεραν ότι η θέση που έχει στο πρωτάθλημα. Για να δούμε αυτή την φάση. Γρήγορη επιστροφή από τον Ζήτο που κάνει εξαιρετική δουλειά. Ανασταλτικά. Και πάλι Τσάβες. Και πάλι ο Ζήτο. Ο Μιλοσάβλεφ. Ο Μάτζιος. Τη γνωστή του κίνηση. Δύσκολο να του πάρεις την μπάλα με πλάτη. Εκτός αγωνιστικού χώρου από τον Τζιμόπουλο. Από τον... Ναι. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Ναι, Γιώργο. Λοιπόν, για όσους έχουν παρακολουθήσει τον Λεβαδιακό, σίγουρα η θέση η οποία έχει φέτος στο πρωτάθλημα είναι πλασματική. Διαθέτει πάρα πολύ καλό υλικό. Έχει αντιμετωπίσει πολλές ατυχίες σε πολλά από τα παιχνίδια του. Και σίγουρα περιμέναμε αυτήν την εικόνα, ένα πολύ καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Έχουμε μικρή διακοπή. Παρατηρήσεις του Τάσου Σιδηρόπουλου στον Παντελίδη. Προφανώς για κάποιες φωνές που ακούγεται τον πάγκο του Λεβαδιακού. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου παραμένει το 0-0. Έχει αρχίσει και βροχή στους ζωσιμάδες. Μαχέρας. Δεν μπορεί στη συνέχεια ο Ζήτο. Εδώ. Αμυντικός χαφ του Λεβαδιακού. Τσουκαλάς. Νέα λάθος μεταβίβαση. Πολύ νευρικός ο Παζιάννηνα. Με πάρα πολλά αβίαστα λάθη. Μάτζιος. Ψάχνει στήριγμα. Το βρίσκει στον Ζήτο. Μπαλαδεξιά. Γεωργιάδης. Κονέ. Βούκτσεβιτς. Με το εξωτερικό φάλτσο δυνατά για τον Μιλοσάβλεφ.
Μόνος του ο Ήλιτς ανάμεσα από δύο. Συνεννοησία. Τελικά Μιχαήλ πήρε από τον Τζιμόπουλο. Ο Τσάβες. Τον Κότσιο. Και τώρα ο Κονέ. Γιουριάδης. Και πάλι Ηλίας Κότσιος. 89 εμφανίσεις και 6 γκολ με τον ΠΑΣ από το 2009 έως το 2012 που έπαιξε στα Γιάννηνα. Ο Ορτέγκα παλεύει με 2. Τώρα πιέζει ο Μιχαήλ. Είναι το λάθος σε έναν νευραλγικό χώρο. Προσπαθεί ο Μιλοσάβλιεφ με το κεφάλι. Κάνει ένα πρόβλημα για τον Βελίδη. Τσουκαλάς για τον Τσάβες. Θέλει να μπει προς την περιοχή. Καταφέρει να γυρίσει την μπάλα. Δεν έφτασε όμως στον Ήλιτς που περίμενε στο δεύτερο δοκάρι. Μπλόκαρε ο Μιχάλης Σιφάκης. Εδώ και πάλι ωραία ατομική προσπάθεια από τον Τσάβες. Βλέπει την κίνηση του Ήλιτς, αλλά η σέντρα του δεν έχει τόση δύναμη όσο χρειαζόταν για να φτάσει στον Σέρβο. Μιλοσάβλιεφ. Μάτζιος. Μαχαίρας. Ωραία προσπάθεια από τον αριστερό μπακ του Λεβαδιακού. Άνοιξε πολύ την μπάλα όμως. Ο Μανιάς και ο Βελίδης για τον Τσάβες. Δεν έχει στήριγμα. Μιλοσάβλιεφ. Τυφλή παλιά. Στρούνα. Αφήνει δίπλα του τον Τσουκαλά και πάλι ο Σλοβένος για τον Τσουκαλά. Λίλα. Ωραία για τον Τσάβες. Μανιάς. Τσάβες κλείνεται. Περνά ανάμεσα από δύο παίχτες. Έξυπνα παίρνει το φάουλ. Χειροκροτείται για την προσπάθειά του ο Κρίστιαν Τσάβες. Εδώ και πάλι το φάουλ που έγινε από τον Μεκέ Μεζίτο. Τοποθετεί στην σωστή θέση το τείχος Σιδηρόπουλος. 27ο λεπτό. Τσάβες σε αυτό το φάουλ για τους γηπεδούχους. Μετά από πολλή ώρα επισκέπτονται τα καρέ του Σιφάκη. Εκτελεί με πολλά φάλτσα ο Τσάβες. Η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Καμιά ανησυχία για τον Σιφάκη. Την κεφαλιά του Μπέριου. Εδώ και πάλι, περισσότερο με την πλάτη, έπιασε την κεφαλιά, 25χρονος αμυντικός. Ο Λίλα κοντρολάρει ωραία, αλλά κάνει λάθος μεταβίβαση, ο Γεωργιάδης, ο Βούκτσεβιτς, ο Ορτέγκα. Ισπανός στην σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Μπερδεύτηκε εκεί ο Μιλοσάβλιεφ με τον Μάτζιο. Η μπάλα κατέληξε στον Βελίδη. Λάθος από τον goalkeeper του ΠΑΣ. Μαχαίρα στην περιοχή. Κάτι σαν σουτ. Άστοχο ενώ βρέθηκε σε πολύ καλή θέση. Ο αριστερός μπακ του Λεβαδιακού. Απειλεί εκ νέου στο 28. Ο Λεβαδιακός μετά από αυτό το λάθος στην άμυνα, ωραία ο Μάτζιος, έσπασε την μπάλα για τον Μαχαίρα, κακό τελείωμα.
Προσπαθούν οι φίλοι του ΠΑΣ με τις φωνές να αφυπνίσουν την ομάδα τους που έχει ένα τα χειρότερα ξεκινήματα τόσο σημάδι στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Μάτζιο στο πλασέ, out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Δεν το πιστεύει ο Βαγγέλης Μάτζιος πως έχασε αυτή την ευκαιρία. Δεύτερη κλασική φάση που δημιουργεί ο Λεβαδιακός για να φτάσει στο πολυπόθητο γκολ εδώ. Άφησε την μπάλα ο Μιλοσάβδευνα να κυλήσει κάτω τα πόδια του. Χαμηλά το πλασέ έξω από το αριστερό δοκάρι του Βελίδη. Προειδοποιεί εκ νέου ο Λεβαδιακός. Το θέμα είναι με αυτή την πολύ καλή απόδοση που έχει να μπορέσει να σκοράρει κιόλας. Σίγουρα κάποια στιγμή του παιχνιδιού θα ανέβει ο Παζιάννα. Μάτζιος. Νέο μπέρδεμα. Ήταν αρκετά αγχωμένοι οι παίχτες του ΠΑΣ. Ο Ήλιτς, φάουλ. Έξυπνα το κερδίζει ο Σέρβος από τον Κότσιο. Χαρακτηριστικές κινήσεις του Κότσιο, ότι ο επιθετικός του ΠΑΣ τον τράβαγε. Εδώ η προηγούμενη φάση. Φάουλ σε καλή θέση, λίγο πλάγια. Έτσι πλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού. Ο Τσάβες είναι ο Ακώστα κοντά. Πιο πίσω ο Ήλιτς. Να δούμε αν θα εκτελέσει ο Ακώστα απευθείας ή θα επιχειρήσει κάποια σέντρα ο Τσάβες με το δεξί πόδι. Τελικά ο Τσάβες εύκολα για τον Σιφάκη στο 31. Εδώ και πάλι πέρασε μπάλα πάνω από το τείχος, δεν ευνηδίασε τον διεθνή τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Πάμε στον Βαγγέλη Πίχα. Κριστιαν Τσάβες πήρε την εντολή από τον Γιάννη Πετράκη να περάσει στον άξονα, να έρθει δεξιά ο Μανιάς, αριστερά ο Ακώστα. Προσπαθεί ο προπονητής του ΠΑΣ να βρει την χημεία στο χώρο του κέντρου, γιατί ομολογουμένως, όπως περιγράφεις και εσύ σήμερα, ο ΠΑΣ Γιάννη, εκτός το ότι δεν είναι καλός, δεν μπορεί να βρει και τα πατήματα στον αγωνιστικό χώρο, να θυμίσει την ομάδα πριν από τρεις μέρες που στο μεγαλύτερο διάρκεια στο μάτς με τον Όφη έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο εκτός από την νίκη που πήρε. Ακριβώς. Δείχνει πολύ αποφασισμένος ο Λεβαδιακός για το σημερινό μάτς. Μανιάς, όπως μας έλεγε ο Βαγγέλης Πίχα, στην δεξιά πλευρά. Και περισσότερο σε οργανωτικό ρόλο πια ο Τσάβες. Τσουκαλάς. Νέο αβία στο λάθος. Ο Βούκτσεβιτς. Αντίθετη κίνηση έκανε ο Μάτζιος. Μιχαήλ, κλέβει ο Ορτέγκα, ο Τσάβες που είναι αρκετά κινητικός. Τους παίχτες που έχουν προσπαθήσει περισσότερο σε αυτά τα 33 λεπτά για τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Κάτι έχει αλλιεύσει από τον πάγκο του Λεβαδιακού ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Ναι, Γιώργο. Να πούμε ότι ο κύριος Παντελίδης φωνάζει συνεχώς στους τέσσερις που βρίσκονται στη μεσαία γραμμή. Στον Ορτέγκα, στον Ζήτο, στον Μιλοσάβλεφ και στον Κονέ, να πιέζουν συνεχώς, το κάνουν μέχρι τώρα, βλέπει ότι αυτό αποδίδει, είναι οι ενδεδειγμένοι παίκτες που μπορούν και να το πετύχουν και γι' αυτό το λόγο τους το υπενθυμίζει συνέχεια. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος μέχρι τώρα είναι καλύτερος στο παιχνίδι, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και θέλει σε αυτό το τέμπο ο προπονητής του να συνεχιστεί όλο το υπόλοιπο διάστημα μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, πετυχαίνοντας και ένα γκολ το οποίο μέχρι τώρα το δικαιούται. Ορτέγκα, ωραία προσπάθεια και πάλι από δεξιά, η σέντρα του στην αγκαλιά του Βελίδη. Ο Ορτέγκα έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα με την κινητικότητά του στην δεξιά πλευρά.
Ορτέγκα και πάλι. Η προβολή από τον Μιχαήλ. Φάουλ υπέρ του Πας, υπέρ του Τσουκαλά. Πολύ κοντά στη φάση ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Το υπέδειξε εδώ με Κενεζίτο. Έπεσε στην παράβαση. Πέρσι έπαιζε στο Ισραήλ ο Ζήτο με την Μακάμπι Πετάχ Τίκβα. Τσάβες. Ο Ακώστα. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει ο Τσουκαλάς. Κόρνερ όμως, το κέρδος για τους υπηρώτες. Το πρώτο για την ομάδα του Γιάννη Πετράκη μετά από 35 λεπτά παιχνιδιού. Παραμένει το 0-0. Με τον Μπράνα Ήλιτς να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, δεν πρόλαβε συνέχεια ο Μανιάς. Κεφαλιά από τον Τσουκαλά. Τσουκαλάς 81 σερί εμφανίσει στο πρωτάθλημα σήμερα με τον ΠΑΣ. Από το Σεπτέμβρη του 2012 που έπαιξε για πρώτη φορά. Μάτζιος πήρε την κεφαλιά, προσπαθεί ο Μιλοσάβιεφ. Σέβεσουε που μπαίνει και πάλι στην φάση. Χάνει όμως αυτή την μονομαχία. Μανιάς θέλει να γυρίσει. Τελικά δεύτερο κόρνερ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ Μαχαίρας παραχώρησε αυτό το κόρνερ. Και πάλι εκτελεστής ο Μπράνα Ήλιτς. Χαμηλά εκτελεσμένο. Άλλη μια σέντρα, προσπαθεί να επαναφέρει ο Τσάβες. Συναγερμό στην περιοχή του Λεβαδιακού, τελικά μπλοκάρει ο Σιφάκης. Μετά την πρώτη κεφαλιά από τον Ζήτο. Εδώ και πάλι, τελευταία φάση. Την διπλή προσπάθεια του Τσάβες να σεντράρει. Μπαίνει στην φάση και ο Μιχαήλ, μπλοκάρει τον goalkeeper του Λεβαδιακού. Με πίσω τελευταίο δεκάλεπτο. Με δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στην πλευρά των φιλοξενούμενων. Στο 12 του πλασέ, το πλασέ του Ορτέγκα που έδιωξε ο Βελίς με το δεξί πόδι. Και στο 29 το πλασέ του Μάντζιου από το ύψος του πέναλτι πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Βελίδη. Μαντική επιθετική προσπάθεια του Παζιάννα. Το σουτ του Μπράνα Ήλιτς στο 16 πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Σιφάκη. Τομάς, Γεωργιάδης, άλλαξε με τον Κονέ, χαμηλά το γύρισμα, πλάγιο από τον Αλέξη Μιχαήλ, κόρνερ τελικά. Πέμπτο για την ομάδα του Σάβα Παντελίδη. Και πάλι ο Βούκτσεβιτς θα είναι εκτελεστής. Λεπτό. Εκτελεί και πάλι χαμηλά ο Σίμων Βούκτσεβιτς. Δεν απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Ο Τομάς. Ο Κονέ. Ψάχνει λίγο χώρο να σεντράρει, αλλά πάλι σε προσποιήσεις. Το κάνει με το δεξί κεφαλιά. 0-1. Από τον Τομάς. Ο Γάλλος δίνει τη λύση λοιπόν. Στο 38, με βάση την απόδοση των δύο ομάδων, δικαιούται απόλυτα αυτό το τέρμα η ομάδα της Λιβαδιάς. Ο κεντρικός, ο αμυντικός λοιπόν, ο Σαβιέ Τομάς, πανύψηλος, κέρδισε την κεφαλιά, άγαλμα ο Βελίδης, 0-1 λοιπόν. Εδώ και πάλι προσπάθεια του Κονέ,
Βγάζει την σέντρα με πολλά φάλτσα. Πολύ δύσκολη κεφαλιά τον Τομάς. Αδύνατο να αντιδράσει ο Μελίδης. 0-1 λοιπόν. Στο 38. Μετά από 523 λεπτά ο Πας Γιάννινα δέχεται γκολ. Είχε δεχτεί 8 τέρματα στις πρώτες 5 αγωνιστικές. Έκτοτε είχε κρατήσει απαραβίαστη την εστία του από τον γκολ του Καλτσά στο 55 της αναμέτρησης με τη Βέρεια στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει πολύ καλή ατμόσφαιρα στον πάγκο του Λεβαδιακού. Το περίμεναν πάρα πολύ αυτό το γκολ βάσει της απόδοσης της οποίας είχε βγάλει η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα 40 πρώτα λεπτά. Το δικαιούταν και με το παραπάνω και αυτό το οποίο ζητάει αυτή τη στιγμή ο κύριος Παντελίδης από τους παίκτες του είναι να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο, να κυνηγήσουν και δεύτερο γκολ, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να πάνε στο ημίχρονο με το υπάρχον σκορ. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σίγουρο θα προσπαθήσει να γυρίσει την μπάλα, να κάνουν σίγουρες πάσες οι παίκτες του Λεβαδιακού, ώστε να πάνε με το υπέρ τους σκορ. Εδώ δημιουργός του τέρματος ο Κονέ και πάλι στην επίθεση ο Λεβαδιακός με τον Ορτέγκα. Με τον Βούξεβιτς να κερδίζει φάουλ τελικά. Φάουλ το έκανε ο Τσουκαλάς. Άλλη μια στιγμένη φάση. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Πας Γιάννινα. Εδώ και πάλι, εξαιρετική τεχνική από τον Σίμορ Βούξεβιτς. Κότσιος και Τομάς εκ νέου στην αντίπαλη περιοχή. Πολύ καλό στα στημένα και ο Βούξεβιτς. Αφέρει την μπάλα με πολλά φάλτσα, χαμηλά τελικά. Πλάγιο. Παραμένει στην επίθεση ο Λεβαδιακός. Προηγείται, επενθυμίζω, από το 38 με την πολύ δύσκολη κεφαλιά του Τομάς μετά την σέντρα του Κονέ. Και πάλι Βούξεβιτς. Τσάβες. Ωραία, ξεφεύγει, το κρατάει ο Ορτέγκα. Προσπαθεί ο Ήλιτς, φάουλ και πρώτη κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού για τον Σίτο. Στον Ορτέγκα τελικά. Για να ξαναδούμε τη φάση. Α, για το τράβηγμα δόθηκε η κάρτα του Ορτέγκα νωρίτερα. Στο 42 λοιπόν, πρώτη κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού. Και τον Κρίστιαν Τσάβες, άλλο ένα φάουλ για την ομάδα του. Άλλαξε με τον Λίλα. Ο Τσάβες. Όπως η απομάκρυνση από τον Γεωργιάδη. Ακώστα. Για το κόρνερ τελικά βγήκε η σέντρα, ο Μανιάς, έχασε ο Στρούνα, προϋποθέσεις αντεπίθεσης τώρα για τον Λεβαδιακό. Ο Ζήτο στην άλλη πλευρά, το απευθείας βολέ, εκπληκτικό τέρμα από το Μάτζιο. 0-2 στο 43, απίθανο τέρμα σε αυτή την κόντρα επίθεση για τον Λεβαδιακό. Με αυτό το βολέ ο Μάτζιος ανοίγει λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα. Στην ένατη εμφάνισή του καταφέρνει να σκοράρει. Ο Μάτζιος που πέρσι είχε 12 γκολ σε 29 μάτς. Εδώ και πάλι η γρήγορη αντεπίθεση που ξεκινά από τον Μάτζιο. Ο Κονέ και ο Μάτζιος νικά το Βελίδι. Δύο γκολ ο Λεβαδιακός και στα δύο δημιουργός
ο Εμμανουέλ Κονέ. Αποσβολωμένοι οι παίχτες του Παζιάννα, σίγουρα θα έχει να τους πει πολλά ο Γιάννης Πετράκης στα αποδυτήρια. Μανιάς. Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες του Παζιάννα με αυτό το τρίτο κόρνερ που έχει κερδίσει η ομάδα του Γιάννη Πετράκη. Αλλά στην άλλη πλευρά, out. Δεν πρόλαβε ο Μπράνα Ήλιτς, δεν βιάζει το Σιφάκης. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Να πούμε ότι έτσι ακριβώς όπως έχει σχεδιαστεί το παιχνίδι, έτσι ακριβώς έχουν βγει τα πράγματα στον κύριο Παντελίδη. Λέγαμε και προηγουμένως ότι αυτό το οποίο ζητάει συνεχώς ήταν να πάνε στα αποδυτήρια με το υπέρ τους σκορ, το 1-0. Ακόμα καλύτερα αν θα κατάφερναν συνεχίζοντας στο ίδιο τέμπο να πετύχουν ακόμα ένα γκολ. Έτσι και έγινε με αυτό το 2-0. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση από πλευράς στον πάγκο του Λεβαδιακού και πάνε στα αποδυτήρια με το υπέρ τους σκορ. Λήξη λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου από το Τάσο Σιδηρόπουλο, μια εικόνα του παιχνιδιού που ελάχιστη περίμενα, ο Λεβαδιακός αποφασιστικός με πολύ καλή τακτική μέσα σε ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικό, κομβική σημασία λοιπόν το σημερινό μάτς για τον Λεβαδιακό. Από την άλλη πλευρά ο Παζιάννα, όπως λέγαμε, ήθελε την νίκη για να αναπροσαρμόσει τους στόχους του, να κοιτάζει ψηλότερα. Αν ιτηθεί σήμερα χάνει πολύτιμο έδαφος. Παζιάννα που την επόμενη αγωνιστική έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν υπάρχουν αλλαγές στις δύο ομάδες. Βελίδη, Στρούνα, Μιχαήλ, Μπέριος, Τζιμόπουλος, Λίλα, Τσουκαλάς, Τσάβες, Ακώστα, Μανιάς και Ήλιτς για τους γηπεδούχους. Σιφάκης, Γεωργιάδης, Μαχαίρας, Τομάς, Κότσιος, Ζήτο, Ορτέγκα, Κονέ, Βούξεβιτς, Μιλοσάβιεφ και Μάτζιος για τους φιλοξενούμενους. Να πάμε στον Βαγγέλη Πίχα, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ναι, Βαγγέλη. Είναι ενδιαφέρον, Μιχάλη, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει ο ΠΑΣ, ο οποίος όταν δεν έχει καλή απόδοση, στην ουσία δεν μπορεί να γυρίσει παιχνίδι όσες φορές έχει βρεθεί πίσω. Από την άλλη πλευρά όμως, τις φορές στα μάτς που είχε καλή αγωνιστική κατάσταση, σε καλή αγωνιστική κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο, μπόρεσε και το έκανε και την πρώτη αγωνιστική απέναντι στον Αστέρα και γενικότερα έχει αυτή τη φιλοσοφία ως ομάδα. Να δούμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο και οι οδηγίες και εντολές του Γιάννη Πετράκη στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι ήταν αγνώριστοι στο πρώτο μάτς με μια κακή εμφάνιση σε σχέση με το μάτς του Όφη πριν από τρεις ημέρες. Ο Στρούνα επιστρέφει την μπάλα στον Βελίδη με τα πόδια τον goalkeeper του Παζιάννηνα. Ο Τσάβες. Μια λαθασμένη μεταβίβαση. Τσουκαλά. Παζιάννηνα που έχει πολύ σοβαρό οργανωτικό πρόβλημα. Πουλάει εύκολα την μπάλα. Μπέριος. Πίσω από τον Ακώστα προσπαθεί να οργανωθεί ο Παζιάννα να βγει στην επίθεση. Σίγουρα θα θελήσει να πετύχει ένα γρήγορο γκολ που θα τον ξαναβάλει στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Και πάλι κόντρα επίθεση. Κονέ. Δεν μπορούσε να κοντρολάρει ο Μιλοσάβιεφ. Ο Στρούνα για τον Τσάβες, ο Τσάβες ατομική προσπάθεια
Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες εκεί. Λάθος στη συνέχεια και από τον Μιλοσάβλεφ. Μπροστά με στην περιοχή δεν μπορεί ο Ήλιτς να αποφύγει τον πανύψηλο και δυνατό Τομάς. Μιλοσάβλεφ. Ζήτω για τον Κονέ. Ο Μάτζιος. Ωραία για τον Νίκο Γεωργιάδη. Και πάλι Μάτζιος. Απέφυγε πάρα πολύ όμορφα τον Μπέριο. Έτοιμος για την σέντρα. Προτιμά τελικά να σεντράρει σε δεύτερο χρόνο στην αγκαλιά του Βελίδη. Με τη μία για τον Τσάβες. Γρήγορο μαρκάρισμα από τον Μαχέρα. Δεν βγαίνει κόντρα επίθεση για την γηπεδούχο ομάδα. Τσουκαλάς έχασε χωρίς φάουλ σύμφωνα με τον Σιδηρόπουλο. Έκτο κόρνερ για τον Λεβαδιακό. Πρώτος στην επανάληψη στο 49. Πάλι ο Βούκτσεβιτς πάει να το εκτελέσει. Αρτέγκα τελικά. Εύκολα ο Βελίδης. Θα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ψάχνοντας για τον Ήλιτς, είναι δυνατή η παλιά του. Κάνα πρόβλημα για τον Σιφάκη. Κονέ. Τσιμόπουλος. Ο Βούκτσεβιτς ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Παίρνει το φάουλ. Μυαλωμένο παιχνίδι σήμερα από τον Σίμον Βούξεβιτς. Σε έναν έτσι και αλλιώς εξαιρετικό Λεβαδιακό σήμερα, χωρίς κανένα υστερίσατα. Κονέ για τον Ζήτο. Θα μαρκάρει στο Γεωργιάδη. Πρόλαβε με υπερένταση να το φορτίσει τον Ορτέγκα και πάλι Γεωργιάδης. Τον Κονέ, η μπάλα αριστερά στον Μαχέρα και πάλι Κονέ, ένα λάθος είχε όλο και όλο στο πρώτο ημίχρονο. Κονέ που αν και μέσος, πολύ καλή επαφή με τα δίκτυα. 10 τέρματα σε 38 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα με τη φανέρα του Λεβαδιακού. Γεωργιάδης την αφήνει να κυλήσει πλάγιο, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ο Νοέ Ριβέρα Κώστα. Τελικά το πλάγιο δίνεται για τον Πας. Λίλα. Τσιμόπουλος, λάθος προσπαθώντας να το φωτίσει τον Μπέριο. Μάτζιος δεν βιάζεται, σωστά περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Ωραία κρατάει την μπάλα Γεωργιάδης. Από την πίεση του Τσάβες, ο Τσουκαλάς, ο Λίλα. Και πάλι αριστερά για τον Τσάβες. Καλύπτει το χώρο Ορτέγκα. Ο Τσάβες δεν βρίσκει κάποιο στήριγμα. Η μοιραία κάνει λάθος. Ορτέγκα. Μιλοσάβλεφ. Πλάγιο για τον Πάσε. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο.
Λοιπόν, αυτό που φωνάζει συνεχώς ο κ. Παντελίδης στους παίκτες του είναι καλή αμυντική συμπεριφορά, διαχείριση του παιχνιδιού πιο πολύ με καθαρό μυαλό και pressing σε πρώτο χρόνο, έτσι ώστε να βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα και να κυνηγούν την κόντρα επίθεση με τον Βούξεβιτς αλλά και με τον Μάντζη, ο οποίος όταν έχει την μπάλα στα πόδια του μπορεί να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο. Ασφαλώς, γιατί ο Παζιάννα, όσο κυλάει ο χρόνος, θα βγαίνει και πιο μπροστά και σίγουρα θα δημιουργηθούν οι χώροι για να απειλήσει και άλλες φορές ο Λεβαδιακός. Εδώ είδαμε την άσχημη σέντρα από τον Άντι Λίλα. Συμπληρώνει σήμερα 90 μάτς πρωταθλήματος. Εδώ Μπέριος με τον Μάτζιο. Πλάγιο από τον Μπέριο μπροστά από τον επιθετικό του Λεβαδιακού. Δεν βιάζεται ο Γεωργιάδης. Τώρα τροφοδοτεί τον σκόρερ του πρώτου τέρματος τον Τομάς. Μπάλα δεν έφτασε στον Ορτέγκα. Ο Μιχαήλ έκοψε και πάλι όμως ο Λεβαδιακός. Βούξεβιτς, Μάτζιος. Έξυπνα παίρνει το πλάγιο από τον Ακώστα. Τομάς Γεωργιάδης. Ο Τέγκα πάει να πιέσει τον Μπέριο, τον αναγκάζει να πετάξει την μπάλα πλάγιο. Παραμένει στην επίθεση η ομάδα του Σάβα Παντελίδη. Ο Βαδιακός που έχει πετύχει σήμερα 2 τέρματα όταν σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια έχει πετύχει 7. Μαζί με τον Όφη είχε τη δεύτερη χειρότερη επίθεση. Μόνο η Νίκη Βόλου είχε πετύχει λιγότερα, 4. Ακώστα, δεν έχει φανεί καθόλου σήμερα. Με τον Γεωργιάδη κοντά του. Δεν μπορεί να βγάλει την σέντρα. Κερδίζει τουλάχιστον ένα κόρνερ ο Παζιάννα. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει στην κυκλοφορία της μπάλας ο Παζιάννα. Στημένες φάσεις ίσως είναι μια διέξοδος να απειλήσει η ομάδα του Γιάννη Πετράκη. Πεντηκοστό πέμπτο λεπτό. Κανένας αποδέκτης αυτό το κόρνερ. Εκτέλεσε ο Μπράνα Ήλιτς. Χωρίς να έχει κινδυνεύσει καθόλου, ο Λεβαδιακός κυλά αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ωραία ο Μάτζιος. Άλλαξε με τον Κονέ. Πρόλαβε ο Μιχαήλ. Λίλα. Προσπαθεί να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Τζιμόπουλος. Μπέριος. Το γέμισμα πολύ δυνατό. Δεν είναι δυνατό να προλάβει ο Κρίστιαν Τσάβες. Έχει βραχυκυκλώσει ο Παζιάννα. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί σωστά. Ο Λεβαδιακός ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του παιχνιδιού. Κάτι έχει ο Γιώργος Μαρκόπουλος από τον πάγκο του Λεβαδιακού, ναι Γιώργο. Ναι, να πούμε ότι στο σημερινό παιχνίδι αυτό που λέει συνεχώς εδώ στον πάγκο δίπλα ο κύριος Παντελίδης είναι ότι είναι πολύ καλά τακτικά και ο Μαχαίρας και ο Νίκος Γεωργιάδης αριστερά και δεξιά, με αποτέλεσμα να έχουν κλείσει τους διαδρόμους σε Τσάβες και Ντακώστα αντίστοιχα. Και αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι τέσσερις της μεσαίας γραμμής του Λεβαδιακού, ο Ορτέγκα, ο Μιλοσάβλεβιτς, ο Κονέ και ο Ζήτο, κάνουν πολύ καλή δουλειά και στα αμυντικά και στα επιθετικά τους καθήκοντα,
πολύ εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Λεβαδιακός παρουσιάζει αυτή την αγωνιστική εικόνα σήμερα και μπορούμε να καταλάβουμε και το γεγονός γιατί η τύχη έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στα πρώτα παιχνίδια στην ομάδα της Λιβαδιάς. Μάλιστα, ο Νίκος Γεωργιάδης εδώ δέχτηκε και την κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι μπροστά από τον Τσουκαλά, δεύτερη για παίχτη του Λεβαδιακού μετά τον Ορτέγα στο πρώτο ημίχρονο. Βαζιάννα που αδυνατεί να βγει με καλές προϋποθέσεις στην επίθεση. Μπέριος. Τον Τσουκαλά στον Λίλα. Κίνηση του αρχηγού του Μιχαήλ. Ο Αλβανός μέσος για τον Τσουκαλά. Ο Τσάβες. Κλείνεται πολύ γρήγορα. Στρούνα. Δεν πέρασε η πάσα του. Ο Λίλα. Για τον Μπέριο. Θέμης Τζιμόπουλος. Το γέννησμα εύκολη υπόθεση για τον Σιφάκη. Πέρασε η μπάλα από τον Μανιά. 58 λεπτά παιχνιδιού στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων. Παραμένει το 2-0 υπέρ του Λιβαδιακού σκορ που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Τομάς και του Μάτζιου στο 38 και στο 43. Τσουκαλάς, Τσάβες. Ξεκίνησε ο Ρεξάτος, όσο περνούσε το παιχνίδι έπεφτε η απόδοσή του. Μάτζιος, Μιλοσάβλιεφ, τσιμπάει την μπάλα. Εκείνο Στρούνα, πίσω στον Μάρκο Βελίδη. Ο Βελίδης που έχει χάσει μόλις δύο μάτς στο πρωτάθλημα από το ξεκίνημα της περσινής σεζόν. Μπράνα Ήλιτς, με τον Γεωργιάδη, αλλεπάλλες προσποιήσεις. Βγάζει την μπάλα χαμηλά. Πλάγιο. Από τον Τομάς. Σε την ατομική προσπάθεια του Μπράνα Ήλιτς. Εδώ και πάλι. Σε καλή θέση ο Γάλλος. Ο Τσάβες δεν μπορεί να περάσει την μπάλα κάτω τα πόδια του Ζήτο. Και πάλι λάθος από τον Τσάβες. Ο Λίλα. Ο Στρούνα. Τσουκαλάς. Μπάλα κοντράρι, βρίσκει στο κεφάλι του Τσάβες. Άλλη μια ημιτελής προσπάθεια από τους γηπεδούχους που ετοιμάζουν αλλαγές. Πάμε στον Βαγγέλη Πίχα. Διπλή μάλιστα η αλλαγή. Δύο αλλαγές λοιπόν, με τον Στρούνα να βγαίνει έξω για να περάσει ο Χαρίς στη θέση του και τον Κοροβέση να ακολουθεί. Και αν δεν κάνω λάθος, είδα το νούμερο του Ήλιτς, ο οποίος θα βγει εκτός. Απλά απομένει να αποδειχθεί. Όχι, ο Ακώστα, έκανα λάθος. Ναι, έκανα λάθος. Είναι ο Ακώστα. Δύο αλλαγές λοιπόν για τον Γιάννη Πετράκη, ο οποίος βλέπει ότι η ομάδα του και στο δευτερομήχρονο Μιχάλη δεν μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με αυτά που πρέπει για να έχει τη δυνατότητα να γυρίσει το μάτς. Μάλιστα, Κοροβέση και Χαρίσης λοιπόν, ο νεαρός από τις Ακαδημίες. Εδώ ο Λεβαδιακός απειλεί με τρίτο γκολ και τα καταφέρνει με τον Μιλοσάβλιεφ. 0-3, διαστάσεις θριάμβου. Δίνει στη διαφαινόμενη νίκη του ο Λεβαδιακός στο 61, σχεδόν ταυτόχρονα με τις αλλαγές που έκανε ο Παζιάννα. Ο Λεβαδιακός σκοράρει για τρίτη φορά, πρώτο εφετινό τέρμα για τον 27χρονο Σέρβο, τον Βλάντιαν Μιλοσάβλιεφ. Εδώ και πάλι απούσα η άμυνα του ΠΑΣ, ο Μιλοσάβλιεφ τσιμπάει την μπάλα, προλαβαίνει την έξοδο του Βελίδη. 0-3. Από την ασίστ του Ορτέγκα, το άψογο τελείωμα του Μιλοσάβλιεφ. Το τέλειο παιχνίδι σήμερα από τον Λεβαδιακό. Τα 2 λεπτά παιχνιδιού, Βουβαμάρα στο Εθνικό Στάδιο των Ιωαννίνων.
Το πιο αισιόδοξο φίλο του Λιβαδιακού δεν περίμενε τέτοια εμφάνιση σήμερα από την ομάδα του. Σε μια έδρα που λίγες ομάδες μπορούν να κερδίσουν, πόσο μάλλον να πετύχουν τρία τέρματα. Στην πρώτη ουσιαστικά επίθεση που έβγαλε στην επανάληψη ο Λεβαδιακός, σκοράρει. Τρεις διαφορετικοί σκόρερ λοιπόν. Άουτη κεφαλιά από τον Μανιά. Η δεύτερη ουσιαστικά επιθετική προσπάθεια του Παζιάννα μετά το σου του Ήλιτς στο 16. Δείγμα γι' αυτό της πολύ κακής εμφάνισης του Παζιάννα. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Λοιπόν, πρώτη αλλαγή από πλευράς φιλοξενούμενων μετά το 3-0. Πλέον ο κύριος Παντελίδης θα θελήσει να διαχειριστεί τους ποδοσφαιριστές του εν ώψη της δύσκολης συνέχειας μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου με τις εμβόλυμες αγωνιστικές. Και γι' αυτό το λόγο θα μπει στο παιχνίδι ο Γκόμεζ με το νούμερο 8, παίρνοντας την θέση του σκόρερ του τρίτου τέρματος, του Βούξεβιτς. Του Μιλουσάβη. Του Βούξεβιτς. Το Βούξεβιτς θα βγάλει. Δεν ήταν σκόρερ, ναι. Ναι, ναι. Okay. Θα βγει λοιπόν ο Μαυροβούνιος. Νάτος εδώ, σε μία από τις τελευταίες του προσπάθειες πριν παραχωρήσει την θέση του στον Γκόμεζ. Προσπαθεί να οργανωθεί ο Παζιάννα. Τσάβες. Η κόντρα. Επιμένει ο Τσάβες. Το γνώριμο σήμερα σκηνικό για τον Παζιάννα. Ατομικές ενέργειες από τον Τσάβες που παραμένουν ημιτελείς. Εδώ ο Γκόμεζ παίρνει την θέση του Βούξεβιτς για την πρώτη αλλαγή με τη συμπλήρωση 64 λεπτών στο παιχνίδι. Μέσα λοιπόν ο Ρούμπεν Γκόμεζ στην 7η φετινή του εμφάνιση. Τσουκαλάς. Ο Στρούνα βγάζει την σέντρα, κανένα πρόβλημα για τον Σιφάκη. Σταθερός επεμβάσεις του 30χρονος. Ζήτω. Τομάς, ανάμεσα από δύο, παίρνει βοήθεια από τον Κονέ, από τα ελάχιστα λάθη που έκανε ο Κονέ. Και φάουλ για τον Πας Γιάννα. Ξεκοστό, έκτο λεπτό. Κεφαλιά του Τσάβες βρίσκει πάνω στον Τομάς. Το μακρύνει σε δεύτερο χρόνο ο Γεωργιάδης. Ο Μάτζιος χρησιμοποιεί το χέρι του για να κοντρολάρει σύμφωνα με τον Σιδηρόπουλο. Άλλο ένα γέμισμα. Με γροθιές ο Σιφάκης. Σταματάει το παιχνίδι. Υπάρχει τραυματισμός του Τομάς. Σύγκρουση με τον Εμανιά. Εδώ και πάλι η τελευταία φάση με την απομάκρυνση από τον Σιφάκη. Με τον Λίλα να έχει πάει σε θέση δεξιού μπακ μετά την έξοδο από το παιχνίδι του Στρούνα. Ο
Χαρίσης στον άξονα. Ένας παίκτης προϊόν των Ακαδημιών του ΠΑΣ. Χαρίσης, ο Τσάβες. Ζητάει μπάλα ο Μιχαήλ. Τσάβες. Και πάλι ατομική προσπάθεια. Και πάλι χάνει την μπάλα. Τσιμόπουλος. Πίσω στον Βελίδη. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Λοιπόν, αυτό που φωνάζει συνεχώς ο κύριος Παντελίδης, παρά το γεγονός ότι το σκορ είναι στο 3-0 για την ομάδα του, είναι που δεν θέλει να δώσει μέτρα στον ΠΑΣ Γιάννενα. Φωνάζει συνεχώς τους παίκτες να βγουν από την άμυνά τους, να μην κλείνονται πίσω, έτσι ώστε να μην αποκτά πρωτοβουλία η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα. Μάλιστα, Βράνα Ηλίτς. Άλλη μια σέντρα. Τίποτα ούτε τώρα. Έχασε ο Μιλοσάβλιεφ. Γίνεται το λάθος. Ο Μάντζιος κοντά στο 0-4. Αποφεύγει το Βελίδη. Εύκολο τελείωμα. 0-4 λοιπόν. Στο 68. Και έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους του ΠΑΣ Γιάννενα για την αποκαρδιωτική εμφάνιση των παιχτών του Γιάννη Πετράκη σήμερα. Δεύτερο προσωπικό τέρμα από τον Μάντζιο, χειροκροτεί ο Σιφάκης, απογοητευμένος ο Μάρκος Βελίδης. 7 γκόλ είχε πετύχει ο Λεβαδιακός στις προηγούμενες αγωνιστικές, 4 πετυχαίνει σήμερα, ξεσπάει απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννενα. Πολύ ψύχρεμα ο Μάντζιος, εκμεταλλεύτηκε άλλο ένα λάθος στην άμυνα. Απέφυγε και τον Βελίδη με το αριστερό, πλάσαρε στην καινή εστία. Τσιμόπουλος τρέχει, αλλά δεν μπορεί να προλάβει το Μάτζιο. Φτάνουν, φαντάζομαι, στα αυτιά σας οι έντονες αποδοκιμασίες των φίλων του ΠΑΣ Γιάννενα. Ήταν με 2-0 από τη Βέρεια, ήταν η τελευταία του στο πρωτάθλημα. Έκτοτε μετρούσε 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Με τέρματα 8 υπέρ και κανένα κατά. Έχετε όλα τα γκολ σήμερα μαζεμένα. Εδώ Μαχαίρας, Τσάβες, κλιαρό σουτ, αφήνει ο Σιφάκης. Τα πάντα δείχνουν να έχουν τελειώσει, ενώ απομένει ένα 20 λεπτό. Δεν μπορεί να αντιδράσει με τίποτα ο ΠΑΣ Γιάννενα. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Λεβαδιακός θα παραμείνει για 5η σερή αγωνιστική αίτητος, ενώ παραμένει και το απαραβίαστο στην άμυνά του. Τελευταίο γκολ που δέχτηκε ήταν από τον Δημήτρου στην ήττα με 2-1 από την Βέρεια. Πάμε και στον πάγκο των γηπεδούχων, όπου Βαγγέλη Πίχα σίγουρα είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι του ΠΑΣ να κοιτάνε το επόμενο παιχνίδι πια και βέβαια τι έφτεξε για αυτή την πολύ κακή εμφάνιση της ομάδας σήμερα. Ναι, και κοιτάζουν πάνω απ' όλα, Μιχάλη, το ρολόι, διότι βρισκόμαστε στο 70 λεπτό, διανύουμε και πάμε για το 71 και καταλαβαίνει κάποιος ότι υπάρχουν 20 μαρτυρικά λεπτά ακόμα μετά το 4-0. Η χειρότερη εμφάνιση του ΠΑΣ Γιάννενα, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ εδώ εντός έδρας στο γήπεδο τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι είναι και ένα από τα πιο βαριά σκορ που έχει δεχθεί η ομάδα εδώ στο γήπεδο των Ζωσιμάδων. Πραγματικά κανένας από την ομάδα του ΠΑΣ σήμερα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι διακριθής ή είναι λίγο καλύτερος από τον συμπαίκτη του. Πάμε και στον Γιώργο Μαρκόπουλο. Λοιπόν, Νικολακάκης, Μανώλης Νικολακάκης θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, δεύτερη αλλαγή. Θα βγει τώρα ο σκόρερ του τρίτου γκολ, ο Μιλοσάβλιεφ. Να πάρει ανάσες και ο Βλάντα Μιλοσάβλιεφ. Διαχείριση, έκανε... διαχείριση. Ναι. Καταπληκτικό παιχνίδι και αυτός, όπως και το σύνολο των παιχτών του Σάβα Παντελίδη. Εδώ
Η λάθος συνεννόηση του Λίλα με τον Τζιμόπουλο. Δεν συγχωρεί ο Μάτζιος. Κάνει δύο τα προσωπικά του τέρματα. Εδώ ο Μιλοσάβλεφ αποχωρεί. Σέρβος που ήρθε από την Μπάνικο Στράβα τον περασμένο Ιανουάριο στο Λεβαδιακό, στη θέση του ο Μανώλης Νικολακάκης. Αυτά τα περίπου 20 λεπτά που απομένουν. Η δεύτερη αλλαγή μετά την είσοδο στο παιχνίδι νωρίτερα του Ρούμπεν Γκόμες. Στην περιοχή το γύρισμα, σώζει το κόρνερ ο Σιφάκης, ο Ήλιτς. Προσποιείται πάνω στον Γεωργιάδη, θέλει να μπει στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος, τίποτα λέει κοντά στη φάση ο Σιδηρόπουλος. Μίλα, γλιστράει, γλυκά κρατάει την μπάλα. Κοροβέσης. Κακή αλλαγή παιχνιδιού. Εδώ προηγουμένως η πτώση του Ήλιτς στο μαρκάρισμα του Γεωργιάδη. Πολύ κοντά ο Σιδηρόπουλος. Δεν είδε παράβαση, άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Φατικό 0-4 λοιπόν εδώ στους Ζωσιμάδες από τον Λεβαδιακό που παίρνει βαθιά βαθμολογική ανάσα στο καλύτερο εφετινό του παιχνίδι, στην πιο κρίσιμη καμπή εκεί που πραγματικά ήθελε την νίκη, την πετυχαίνει. Τσάβες. Με δύο αντιπάλους, δύσκολο να ξεφύγει. Κόρνερ. Θα ανακτελέσει ο Τσάβες και εμείς θα πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο γρήγορα. Είχε προσπαθεί να μεταφέρει στους παίκτες του ο κύριος Παντελίδης ότι δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό, αν και σίγουρα με τα 4-0 έχει... Κεφαλιά out. Από τον Μπέριο στο 75. Σε μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες του Πας Γιάννα στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ και πάλι η εκτέλεση του Τσάβες στο πρώτο δοκάρι, αφύλακτος ο Μπέριος. Λίγο έξω η μπάλα, δεν έρχεται το γκολ της τιμής για τους γηπεδούχους. Ναι, Γιώργο. Θέλει να είναι πιο προσεκτική, να διαχειριστούν το υπόλοιπο του παιχνιδιού και να μην δεχθούν κάποιο φτηνό γκολ, διατηρώντας αυτή την έκταση στην νίκη και για την ψυχολογία τους. Είχε ο Μάνα αυτό να κρατήσει και για άλλο ένα 90 λεπτό απαραβία στην εστία του. Αν παραμείνει στο τέλος, θα φτάσει τα 525 λεπτά ο Λεβαδιακός χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Πραγματικά πολύ μεγάλο επίτευγμα για την ομάδα της Βιωτίας. Γεωργιάδης. Άλλαξε τον Ορτέγκα. Το πλάγιο για τον Επάς. Γρήγορα από τον Μιχαήλ. Τσιμόπουλος. Ο Λίλα και πάλι ο Τζιμόπουλος. Ο Χαρίσης. Εύκολα ο Γεωργιάδης απομακρύνει την μπάλα. Ο Κονέ. Ψάχνοντας για τον Γκόμες. Πλάγιο. Ο Γκόμες που έχει βαρθεί στην αριστερή πλευρά και που ήταν ο
Μίλος Άβλιεφ. Ορτέγκα. Δεν έχει κανένα λόγο να ρισκάρει. Πίσω στον Σιφάκη. Μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Αφήνει ο Τζιμόπουλος για τον Βελίδη. Εκεί γρήγορα για τον Μιχαήλ. Δεν προλαβαίνει από την πίεση που του άσκησε ο Γκόμες. Γεωργιάδης, Ορτέγκα. Σε αυτόν βρήκε η μπάλα. Μιχαήλ γρήγορα. Τσουκαλάς άλλαξε με τον Χαρίση. Ο Λίλα. Και πάλι στον άξονα για τον νεαρό, το Χαρίση. Τζιμόπουλος. Κοντινές πάσες τώρα, Λίλα, Τζιμόπουλος. Με τον Λεβαδιακό που συνεχίζει να πρεσάρει ακατάπαυστα και να δημιουργεί και πάλι ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα, βγαίνει και διώχνει με τα πόδια ο Βελίδης. Μαρτυρικό, όπως έλεγε και λίγο πριν ο Βαγγέλης Πίχας, αυτό το τελευταίο διάστημα για τον Πας Γιάννηνα. Θα είναι λύτρωση το σφύριγμα της λήξης από τον Σιδηρόπουλο για τους γηπεδούχους. Μάτζιος κρατάει την μπάλα, δεν βρήκε τον Ορτέγκα, ο Μιχαήλ, ο Κοροβέσης. Πάμε στον Βαγγέλη Πίχα. Να συμπληρώσω ότι τουλάχιστον από όσο θυμάμαι, μόνο από τον Αστέρα στο κύπελο 1-4 έχει χάσει ο Πας Γιάννηνα το 2012, εδώ τον Ιανουάριο του 2012. Τουλάχιστον στα τελευταία χρόνια, όσο μπορώ να τρέξω πίσω, είναι μία από τις πιο βαριές ήττες εδώ στο κύπελο των Ζωσιμάδων για την ομάδα του Πας Γιάννηνα. Μάλιστα, και ο Λεβαδιακός πολύ κοντά στην πρώτη του εκτός έδρας νίκη μετά από 20 ολόκληρους μήνες. Τελευταία του νίκη μακριά από τη Βιωτία ήταν επί της Κέρκυρας στις 6 Απριλίου του 2013. Με σκορ 2-1. Μάτζιος. Και αυτός το καλύτερο φετινό του παιχνίδι. Μπέριος. Φάουλ από τον Ορτέγκα. Τζιμόπουλος. Πάει να γίνει και νέο λάθος. Τρέχει ο Τσάβες, δεν μπορεί ο Λίλα. Και πάλι κόντρα επίθεση με τον Ορτέγκα να περιμένει μια πάσα στην άλλη πλευρά. Το απευθεία σουτ πάνω στον Βελίδη. Σώζεται από ένα πέμπτο γκολ στο 80. Ο Πας Γιάννηνα από την προσπάθεια του Νικολακάκη. Εδώ και πάλι ατομική προσπάθεια, το σουτ στο κέντρο της εστίας εκεί που ήταν ο Βελίδης. Κονέ. Φάουλ. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. 4-0 ο Λεβαδιακός, 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο. Ενώ η τρίτη αλλαγή για τον Γιάννη Πετράκη θα είναι είσοδος στο παιχνίδι του Σαπαλίδη στη θέση του Μανιά. Κρατάει άλλη μια αλλαγή ο Παντελίδης. Μάτζιος. Κονέ. Γκόμες. Μιχαήλ. Έφυγε τον Ορτέγκα. Ούτε αυτή η παλιά του Κοροβέση πέρασε. Ενώ απειλούνται
θυμείται επεισόδιο εκεί μεταξύ του Μάτζιου και του Μιχαήλ. Πάει και ο Μπέριος. Μία κίτρινη κάρτα για τους δύο ποδοσφαιριστές. Εδώ ο Βαγγέλης Μάτζιος, έξαλλος ο Παντελίδης, δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα η ομάδα του. Προσπαθεί να τους ηρεμήσει τώρα ο Σιδηρόπουλος. Εδώ η φάση που δημιούργησε την ένταση μεταξύ των δύο παιχτών. Δικαιολογημένα δέχτηκαν τις δύο κίτρινες κάρτες. Τώρα η τελευταία αλλαγή με την είσοδο στο παιχνίδι του Σαπαλίδη στη θέση του Μιχάλη Μανιά. Θα βγει και ο Μάτζιος για να περάσει ως ο τέλος το παιχνίδι. Ο Αργεντινός θα ξεκινήσει βασικό στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Παντελίδης προτίμησε αυτό το μάτς τον Μάτζιο και δικαιώθηκε. Αυτό είναι το δεύτερο τέρμα από τον Έλληνα επιθετικό στη θέση του Αργεντινός, ο Σοτέλο. Χουάν Ινάσιο Σοτέλο, 27χρονος πρώην παίχτης της Ταγέρες. Καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα αυτά τα τελευταία λεπτά. Τζιμόπουλος. Μάλλον θα επιχειρήσει ένα γέμισμα. Ένα πρόβλημα για τον Κότσιο. Κονέ πήρε από τον Ζήτο. Ορτέγκα πήρε από τον Γκόμεζ. Ζήτο πίσω, δεν βιάζεται ο Λεβαδιακός. Κότσιος. Την ύψο στην μπάλα ο Ζήτο. Ουσιαστικά πούλησε την μπάλα. Αρίσης. Τσουκαλάς, ούτε τώρα. Το πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Τον απογοητευμένο Τσουκαλά. Τωμάς σε πλάγιο. Τσουκαλάς πήρε από τον Λίλα. Τζιμόπουλος. Οι κόντρες ευνοούν και πάλι τον Λεβαδιακό. Ορτέγκα κίνηση φορ. Καθυστέρησε όμως χαρακτηριστικά ο Γκόμες. Γεωργιάδης. Ζητώ. Δημήτρης Μαχαίρας για τον Κότσιο. Αράζει και πάλι με τον άλλο κεντρικό αμυντικό, τον Τωμάς. Σιφάκης. Κονέ. Ωραία με το εξωτερικό φάλτσο για τον Γεωργιάδη. Τσιμπάει την μπάλα, βρίσκει τον Ορτέγκα. Παρέμβαση και πλάγιο από τον Τζιμόπουλο. Με τον Κονέ να εκτελεί για τον Τωμάς. Και πάλι πίσω στον Σιφάκη. Με πίσω το τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Μπέριος. Κατεβάζει ο Χαρίσης. Τσουκαλάς. Δεν βρίσκει διέξοδο. Προσπαθεί ο Τσάβες. Ο Κότσιος. Ωραία με το κεφάλι κατέβασε την μπάλα. Ο Γεωργιάδης.
δυνατά για τον Σοτέλο. Εδώ ο Αργεντινός. Κοροβέσης καθυστερεί, παίρνει το φάουλ τελικά από τον Εμμανουέλ Κονέ. Φάουλ που εκτελέστηκε γρήγορα, Τσάβες. Νέο φάουλ πιο κοντά στην περιοχή του Σιφάκη. Μπήκαμε στα τρία τελευταία λεπτά. Εδώ ο Κρίστιαν Τσάβες. Εκτελεί κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια από τον Τζιμόπουλο. Είναι από λίγη ώρα στο 75, είχε απειλήσει με τον άλλο κεντρικό αμυντικό, τον Μπέριο Πας, τώρα απειλεί με τον Τζιμόπουλο. Πάνω από τα δοκάρια όμως του Σιφάκη μπάλα. Κατάφερε ο Τζιμόπουλος, πήρε την κεφαλιά παρά το μαρκάρισμα του Τομάς. Κάνε λάθος ο Ζήτο, ο Τσάβες. Τον Σαπαλίδη. Το πλάγιο για τον Πας. Τον Σολίλα. Και πάλι Τσάβες. Λίλα. Έτοιμος για μια νέα σέντρα ο Αλβανός. Την πραγματοποιεί. Κεφαλιά πάσα από Μάκνο Τομάς. Χαρίσης. Λίλα. Εκοιμάζει το πόδι του από μακριά. Εντελώς άστοχο σουτ. Ο Άντι Λίλα. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Πας Γιάννα Λεβαδιακός 0-4. Όπως λέγαμε και πριν, στην πρώτη εκτός έδρας νίκη του Λεβαδιακού μετά από 20 ολόκληρους μήνες. Ίσως να είναι η απαρχή για την αγωνιστική άνοδο της ομάδας της Βιωτίας προκειμένου να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία. Και βέβαια προβληματισμός στον Πας. Την ανεξήγητα κακή εμφάνιση. Μπέριος. Τζιμόπουλος. Λίλα. Ωραία ξεφεύγει ο Λίλα. Παίρνει και τον φάουλ με τον Μαχέρα. Εδώ ξανά. Το φάουλ που κέρδισε ο Λίλα και που θα εκτελέσει ο Τσάβες, ενώ ήδη μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Ο Λίλα που δέχτηκε και την κάρτα για διαμαρτυρία. Εδώ για το σπρώξιμο στον Μαχέρα. Όπως μου λέει ο Βαγγέλης Πίχας, τον ζητούσε για να λείπει από το επόμενο μάτς με τον Ολυμπιακό. Θα συμπληρώσει κάρτες. Πάλι μπάλα δεξιά, ο Τσάβες, πολύ κακό γέμισμα κατευθείαν στα χέρια του Σιφάκη. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 3 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος, ο Λεβαδιακός πολύ κοντά στην, πολύ κοντά στη μεγάλη εκτός έδρας νίκη, σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Γκόμες, στο αμακάριστο Γεωργιάδη, έτοιμος για τη σέντρα, χαμηλά, πλάγιο. Παραχώρησε ο Μιχαήλ, Γεωργιάδης,
από τον Ορτέγκα, λάθος από τον Γεωργιάδη, ο Μιχαήλ. Σαπαλίδης, Ηλίτς. Με χώρο σέρβος. Μην τελείσει και αυτή η προσπάθεια για τον ΠΑΣ και πάει να βγει νέα κόντρα επίθεση. Έκοψε τελικά ο Χαρίσης. Σωτήρια. Ο Τσουκαλάς, ο Τσάβες. Σωτέλο. Ο Κονέ και ο Ζήτο τώρα. Γεωργιάδης. Τωμάς. Μαχαίρας. Άπαντες περιμένουν το σφύριγμα του Σιδηρόπουλου. Δεν έχουν συμπληρωθεί όμως τα τρία λεπτά. Ο Λίλα. Ο Χαρίσης. Και πάλι ο Λίλα. Με τον Ορτέγκα κοντά του. Δίπλα του στον Τσάβες. Έτοιμος για την σέντρα. Προσποιείται. Τώρα χαμηλά. Ο Τωμάς έκοψε. Ταυτόχρονα το σφύριγμα της λήξης από τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους του Παζιάννα για την πολύ κακή εμφάνιση των παιχτών σήμερα του Γιάννη Πετράκη. 0-4 το τελικό αποτέλεσμα με τα γκολ